Κύριε Σοβιανέ, σήμερα οι εκδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά που συμμετέχει το ΠΑΜΕ, η ΑΔΕΔΗ, η ΓΕΣΕΕ, είναι μια μέρα κινητοποιήσεων. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό. Η ΓΕΣΕΕ καταρχάς προσπάθησε να υπονομεύσει τη φετινή πρωτομαγιά με τις κινητοποιήσεις, υποτίθεται, της 4ης Μάη της Αργίας. Προσπάθησαν να μεταφέρουν μαζί με την κυβέρνηση την εργατική πρωτομαγιά σε ένα πενθήμερο Αργίας. Αυτό δεν το κατάφεραν. Σήμερα οι απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα δίνουν μια πρώτη απάντηση στο νομοσχέδιο που η κυβέρνηση ετοιμάζει, στο νομοσχέδιο με το οποίο βαφτίζει πρόοδο τη δουλειά ήλιο με ήλιο με 500 ευρώ, το νομοσχέδιο το οποίο στηρίζεται στις λεγόμενες ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, το σενάριο με το οποίο νομοθέτησε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και θεωρούν εξυγχρονισμό την απλήρωτη εργασία, τη διάλυση του ελεύθερου χρόνου, με το γελίο επιχείρημα ότι ο εργαζόμενος θα ρυθμίζει όπως θέλει τον εργάσιμο δικό του χρόνο. Είναι μια μαχητική απάντηση η σημερινή απεργία σε μια συνέχεια που θα δοθεί στην προσπάθεια που θα κάνει η κυβέρνηση να εντάξει αυτό το νομοσχέδιο στα περίφημα πακέτα τα οποία θα πάρει, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κάνει ακόμα πιο ζούγκλα την αγορά εργασίας, που σήμερα η αγορά εργασίας έχει 14 διαφορετικές ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Θεωρούμε λοιπόν αυτή την σημαντική επιτυχία των απεργιακών συγκεντρώσεων που φαίνεται από το πρωί στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της χώρας ένα πρώτο αποφασιστικό χτύπημα αυτής της άθλιας κυβερνητικής προπαγάνδας και των μεθοδεύσεων με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει. Έχουμε και κάποια πλάνα που δείχνουν την προετοιμασία. Μας ήρθαν κάποια πλάνα που δείχνουν την προετοιμασία από το ΠΑΜΕ ιδιαίτερα, γιατί από ό,τι βλέπω το ΠΑΜΕ είναι. Συντάγματος, το πανό εδώ που αναρτάτε. Αν και τις προηγούμενες μέρες είχε γίνει προσπάθεια από την περιφέρεια Αττικής να βγουν όλες οι αφίσες με τα καλέσματα, κύριε Σοφιανέ. Στο Δήμο της Αθήνας νομίζω υπήρξε μια ανοχή από τη Δημοτική Αρχή. Από εκεί και πέρα οι προσπάθειες αυτές του να φημωθεί η απεργιακή φωνή και το κάλεσμα πιστεύω και έδειξε ότι απέτυχαν. Κύριε Καλαματιανέ, στα όσα είπε ο κύριος Σοφιανός έκανε αναφορά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας ξεχώρισε από την Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν σας ξεχώρισε με την έννοια της αντεργατικής πολιτικής την οποία ακολουθήσατε κι εσείς. Αποδίδω σωστά τα όσα είπατε, κύριε Σοφιανέ? Αναφέρθηκα στο θεσμικό πλαίσιο επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ που υιοθέτησε τη ευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική, αυτό το οποίο και η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ο κύριος Σούπερμαν Χατζηδάκης, για να ξεσαλώσει κυριολεκτικά, να αλλοιώσει ό,τι έχει απομείνει.